Στο διάδρομο και σε αυτό το κρεβατάκι νοσηλεύτηκε χθες βράδυ στην παιδιατρική κλινική του Βενιζελίου νοσοκομείου ένα μωρό 8 μηνών. Ενώ η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για την οικογένεια ήταν η θέα συνεργείου, το οποίο προχώρησε σήμερα το πρωί σε εργασίες του air condition, λίγα βήματα από το κρεβατάκι στο οποίο βρισκόταν το μωρό. Τις 12 η ώρα το βράδυ είμαστε εδώ, μας έχουν στο διάδρομο. Σήμερα το πρωί ήρθαν οι άνθρωποι, κάνουν φυσικά τη δουλειά τους αυτοί, αλλάζουν το air condition, αλλά πάνω από το κρεβατάκι του μωρού. Και η δικαιολογία τους είναι δεν το βάλαν σε δωμάτιο να μην κολλήσει η γραστανταρίτιδα. Τόσα δωμάτια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Έτσι είπανε. Δεν ξέρω. Εγώ δεν πήγα στα δωμάτια. Δεν είναι αυτό. Δεν ασχολήθηκα. Αλλά τους είπα από τη στιγμή που δεν έχει δωμάτιο θα θέλω το παιδί να το πάρω, να το πάω στην παιδίατρό του να φύγει μέσα από εκεί. Αντικρίζοντας αυτές τις εικόνες, σε συνδυασμό με την έλλειψη θαλάμου στην κλινική, η γιαγιά του μωρού μίλησε στην Crete TV, κάνοντας λόγο για εικόνες που δεν μας τιμούν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, ενώ αναφέρθηκε στις σκόνες αλλά και στον θόρυβο, οι οποίες προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στην οικογένεια. Δεν ξέρω αν δούλευε το κλιματιστικό. Εγώ πάντως που ήρθα 8 η ώρα το πρωί, αλλάζαν οι άνθρωποι το κλιματιστικό, χαλασμένο φαίνεται ήταν. Οι σκόνες πέφταν πάνω από το μωρό. Δεν ξέρω αν σας αφήσουν να μπείτε μέσα, πηγαίνετε να τα δείτε. Τι λέτε για αυτές τις καταστάσεις, θα μας πείτε λιγάκι. Τι να πω για αυτές τις καταστάσεις, ότι δεν έχουμε παιδιατρική, δεν έχουμε. Τι να πω. Δεν έχω τίποτα αυτό να πω. Περιμένετε ότι ένα μωρό θα ήταν στο διάδρομο υπό αυτές τις συνθήκες. Το 2019 όχι. Εν τω μεταξύ η υγεία του μωρού είχε βελτιωθεί με τους γονείς να δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να παραμείνει άλλο στην κλινική το μωρό τους καθώς αποφάσισαν να μεταβούν σε ιδιώτη παιδίατρο. Έτσι υπέγραψαν και αποχώρησαν με τις χειρότερες όπως μας περιέγραψαν εντυπώσεις. Έκανε μετό εχθές το βράδυ, το έφερε η μαμά του γιατί φοβήθηκε. Έκανε πυρετό, αλλά σήμερα το πρωί ήταν για εξετάσεις τους, μας είπαν ότι ήταν καθαρές και για μετό δεν έκανε καθόλου όλη τη νύχτα και λέω από τη στιγμή που δεν κάνει πυρετό και δεν έχει και δωμάτιο, να το πάρω να φύγω, να υπογράψω. Έχω μεγαλώσει 4 παιδιά, αλλά αυτό το ρεζιλίκι δεν το έχω ξαναδεί. Και είπατε λοιπόν ότι θα υπογράψουν και να φύγουν. Ναι. Και μας είπαν να περιμένουμε 11 η ώρα που να τελειώσουν τη σύσκεψη και μετά να κάνουν κάτι για το παιδί. Εσείς θα φύγετε το μεταξύ. Εμείς ναι, θα φύγουμε. Το πήραμε και φεύγουμε. Από την πλευρά μας επικοινωνήσαμε με τον διοικητή Γιάννη Τασόπουλο, ο οποίος μας διευκρίνησε ότι το μωρό δεν μεταφέρθηκε χθες βράδυ σε θάλαμο για να μην κολλήσει κάποιο μικρόβιο και ότι θα μεταφερόταν σήμερα το πρωί σε θάλαμο. Παράλληλα, ο κ. Τασόπουλος μας ανέφερε ότι το μωρό δεν κινδύνευε και ότι ήταν υπό την εποπτεία της παιδιατρικής, ενώ ερωτηθεί σχετικά με τις εργασίες του air condition, υποστήριξε ότι ήταν στο βάθος του διαδρόμου.